Δύναμη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κισάμου, του λιμενικού και της αστυνομίας, αλλά και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, χτενίζουν από στεριά και θάλασσα την περιοχή γύρω από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι για τον εντοπισμό της 60χρονης Αμερικανίδας Σούζαν Ήτον. Είμαστε, υπολογίζουμε περίπου πάνω από τη γωνιά, τον αγροτικό δρόμο. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω να περάσει πολλά χρόνια εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η γευτική. Δηλαδή είναι η γευτική και δεν ξέρω τα πάντα. Η Σούζαν Ήτον, καθηγήτρια αναπτυξιακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Δρέσδης, συμμετείχε στις εργασίες διεθνού συνεδρίου που διεξάγεται στην ΟΑΚ. Μάθαμε ότι αγαπούσε πάρα πολύ την ορειβασία και κατά τα διαλύματα του συνεδρίου γνώριζε την περιοχή. Την περασμένη Τρίτη, γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι, έφυγε από τις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης όπου διέμενε για να περπατήσει, αφήνοντας στο δωμάτιό της το κινητό της τηλέφωνο. Χθες, την ώρα της επιστροφής των συνέδρων από προγραμματισμένη εκδρομή, διαπιστώθηκε η απουσία της. Διαπιστώθηκε η απουσία της από τους συνέδρους. Κάνουμε τις έρευνες και διαπιστώσαμε ότι ήταν απούσα από το δωμάτιό της για μία μέρα σχεδόν, διότι και το κρεβάτι της ήταν στρωμένο. Η διεύθυνση της ΟΑΚ ειδοποίησε την αστυνομία και νωρίς σήμερα το πρωί κινητοποιήθηκαν άνδρες της ΟΠ και Χανίων, ενώ ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και το λιμενικό. Τις έρευνες συνδράμουν 3 άτομα της ΕΜΑΚ με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Αναγκαστικά ψάχνουμε το κομμάτι γιατί είναι και πολύ πιο δύσκολο προσβάσιμο και κυκλοφορούν πολύ λιγότεροι άνθρωποι. Απλά τώρα βάλει τις συνθήκες. Βάλει ότι δεν έχει τίποτα μαζί της, ούτε πορτοφόλι, ούτε ταυτότητες, ούτε διαβατήρια, ούτε τίποτα. Εκτιμάται ότι η 60χρονη κινήθηκε προς τα Αφράτα, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην κορυφογραμμή, καθώς υπήρξε πληροφορία ότι την ημέρα που εξαφανίστηκε εθεάθη να περπατάει στην περιοχή. Αγαπούσα πολύ την ορειβασία, όντως και οι φίλοι της το διαπιστώσανε αυτό, αλλά δεν αγαπούσε τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, ίσως αυτό να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, αν και την Τρίτη και την Τετάρτη δεν ήταν προσβάσιμη η θάλασσα, έχει πολλά κύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ειδοποιηθεί ο σύζυγος και η αδελφή της, οι οποίοι αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη.